Έχουμε μαζί μας τον Βίρονα Κοκαλάνη και τον Νίκο Κεκλαμανάκη, τους κορυφαίους άνδρες του Windsurf στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας. Να δούμε λίγο πώς έτσι βιώσατε τις μέρες της καραντίνας αρχικά, αν τι αλλάξατε στο πρόγραμμα, τι έγινε, πείτε μας λίγα λόγια. Βασικά αλλάξαμε πολλά. Δεν μπορούσαμε καταρχήν να πέσουμε στη θάλασσα, αυτό εξυπακούεται. Οπότε έπρεπε να προσαρμόσουμε με τον Νίκο το προπονητικό μας πρόγραμμα εκτός θάλασσας, οπωσδήποτε. Κάτι το οποίο κάναμε μαζί και με τη συνεργασία του εργοφυσιολόγου μας, του Νίκου του Δημητριάδη. Βγάλαμε ένα προπονητικό πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθούσα καθ' όλη τη διάρκεια της καραντίνας εδώ στο σπίτι, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Ξαφνικά γύρισαμε το κοντέρ πίσω στα χιλιόμετρα, αλλάξαμε δηλαδή κάποιες βασικές συνισταμένες, με αποτέλεσμα να γίνεται μια προετοιμασία βάσης, έτσι ώστε να χτίσουμε προσαρμογές, κυρίως εκτός θάλασσας, γιατί δεν υπήρχε και επιλογή της θάλασσας, για να είναι έτοιμος ο Βίρονας στις πολύ μεγάλες καταπονήσεις που θα έρθουν αργότερα στην αγωνιστική περίοδο, που δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιος αγώνας πιο σύντομα από 4 μήνες. Δηλαδή πριν το Σεπτέμβρη δεν θα βρεθεί σε αγωνιστική δραστηριότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν η καλύτερη λύση που μπορούσαμε να έχουμε. Νίκο, σου έχει ξανατύχει σε ένα κάτι παρόμοιο, όχι φυσικά πανδημία, αλλά κάτι αντίστοιχο να πρέπει να είσαι εκτός νερού ή να πρέπει να βγάλεις προπόνηση το σπίτι, να προσαρμόσεις το πρόγραμμα διαφορετικά? Ούτε μία ούτε δύο φορές. Ουσιαστικά μέσα από τραυματισμούς μου έχει γίνει αυτό. Μέσα από τραχοπνευμονίες που είχα πάθει και ένα τραυματισμό επίσης μεσοσκελετικό το 2004. Είχα βρεθεί σε δύο περιόδους 20 συν 20 μέρες εκτός νερού. Και ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Έπρεπε να επαναπροσδιορίσω τις προπονητικές μου, θα έλεγα, προτεραιότητες, γιατί άλλαζε όλος ο προπονητικός κύκλος. Έτσι γίνεται και τώρα. Πρέπει να είσαι σε θέση να αλλάζεις πολύ γρήγορα. Αυτό που όμως θεωρώ ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι υπάρχει και μια πάρα πολύ καλή απόφαση να αναβληθεί η Ολυμπιάδα. Καλύτερη για κάποιους, χειρότερη για κάποιους άλλους, όμως η Ολυμπιάδα έτσι έπρεπε να γίνει. Να γίνει υγιέστερα και δικαιότερα. Ίσες ευκαιρίες για όλους. Πήγε στην επόμενη ερώτησή μου. Ο Βίρονας μου είχε πει ότι φοβόταν λιγάκι τα πράγματα εκτός νερού, τα εξωαγωνιστικά έτσι, προβλήματα πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τώρα έτυχε αυτό. Πώς νιώσατε στο άκουσμα της αναβολής των Ολυμπιακών Αγώνων, ποιες ήταν οι σκέψεις σας και τι περιμένετε τώρα? Η αναβολή ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Ήταν πολύ νωρίς να προγραμματιστούν οι Ολυμπιάδες βάσει των συνθήκων τώρα τον Αύγουστο. Ήταν μια σωστή απόφαση. Θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία. Μας δίνεται μια ευκαιρία σε πολλούς τομείς. Άλλος ένας χρόνος, ώστε να μπορέσουμε να βελτιωθούμε σε όλα τα κομμάτια, και εντός και εκτός νερού, και να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για του χρόνου. Κάποιοι αθλητές έχουν προπονηθεί πολύ περισσότερο από άλλους μέσα σε αυτήν την καραντίνα. Κάποιοι λιγότερο. Θέλει λοιπόν σύνεση στην τοποθέτηση προς την αγωνιστική περίοδο. Κάτι το οποίο νομίζω ότι ο Βίρονας έχει δυνατότητα με την αίσθηση που έχει αποκτήσει τόσα χρόνια, γιατί είναι αθλητή. Δεν είναι αθλητή των τελευταίων 10 ετών, έχει μια βάση αρκετά μεγαλύτερη. Τι έχεις πάρει, Βίρονα, από τον προπονητή σου? Πες μας λίγα λόγια, μου είχες πει την άλλη φορά ότι είναι πρότυπο. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με βάζει, ας πούμε, με βάζει στη θέση μου πολλές φορές. Όταν εγώ τυχαίνει να μην είμαι συγκεντρωμένος ή να με διακατέχουν διάφορες άλλες καταστάσεις. Οπότε είναι ένας άνθρωπος που με βάζει τον ίσιο δρόμο. Μπορεί να με ψυχολογήσει πολύ καλά, μπορώ να πω, γιατί είμαι και ένας άνθρωπος λιγομίλητος που δεν εκφράζω πολύ τα συναισθήματά μου. Οπότε, ναι, του βγάζω το καπέλο σε αυτό. Γιατί έχει έρθει πολλές φορές από μόνος του και με έχει ρωτήσει αν έχω κάτι και πολλές φορές έχει βρει ακριβώς και τι είναι, χωρίς να έχω πει εγώ κάτι. Οπότε αυτό λέει πολλά. Νομίζω η ψυχολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, από ό,τι μου έχεις πει και στο δικό σας αγώνισμα. Πόσο εύκολο είναι μέσα σε έναν αγώνα, πόσο δύσκολο να τα αντιμετωπίσεις όλα και να πετύχεις και να φτάσεις εκεί που θέλεις. Νομίζω το μεγάλο στοίχημα συσσαγωγικά είναι να μπορέσεις να είσαι στην μεγάλη στιγμή έτοιμος και να έχεις μάθει από τα προπονητικά σου εργαλεία, που μεγαλύτερο εργαλείο από την ΙΤΑ για μένα δεν υπάρχει. Γιατί δεν φτάνει να έχεις ένα καλό προπονητή. Αν δεν έχεις τη σωστή ΙΤΑ, τη σωστή στιγμή, δεν θα επαναδραστηριοποιηθείς όπως πρέπει.
Θεωρώ λοιπόν ότι ο Δήμος το έχει καταλάβει αυτό. Θεωρώ επίσης ότι δεν χρειάζεται να έχουμε κάποια μεγάλη ήττα για να αλλάξει το σύρ, να έρθει το κόσμος πάνω κάτω για να βρεθούμε εμείς σε κορυφαίο επίπεδο. Το επίπεδο του Βίρονα είναι κορυφαίο ούτως ή άλλως για εμένα. Εμείς θα δώσουμε ένα αγώνα μέχρι το τέλος. Ξέρω ότι είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή ένα χρόνο μετά η Ολυμπιάδα. Ξέρετε, αυτό αλλάζει και με βάση τον οικογενειακό προγραμματισμό κάποιου. Ο Βίρονας, ας πούμε, έχει νέα δεδομένα στη ζωή του, ενδεχομένως μετά τον Αύγουστο, που τα οποία μπορεί να μην έχει υπολογίσει ότι θα κάνει προετοιμασία με τόσο καθαρό μυαλό όπως πριν, και ο καθένας, εγώ, ο Βίρονας, πολλοί άνθρωποι, έχουν μεγάλες αλλαγές στη ζωή τους. Το θέμα είναι να μπορέσουμε όλοι μας να ξαναγράψουμε το σενάριο με ξεκάθαρα γράμματα και να προσδιορίσουμε τους στόχους μας για το καλύτερο. Και νομίζω ο Βίρονας είναι αρκετά έρημος να το κάνει. Γι' αυτό είμαι δίπλα του για το χρειαστεί. Για το μέλλον του συγκεκριμένου αθλήματος στη χώρα μας, αφού σας έχουμε και τους δύο έτσι εδώ, ποιες είναι οι σκέψεις σας, τι βλέπετε έτσι για το αύριο? Είναι δύσκολες συνθήκες, αλλά τι θα λέγατε σε κάποιον που θα ήθελε να ξεκινήσει? Μόλις τελειώσει η Ολυμπιάδα του Τόκιο, αμέσως αλλάζει η κατηγορία. Αλλάζει από RSX και θα γίνει IQ Foil, λέγεται. Είναι ένας καινούριος, εντελώς διαφορετικός τύπος σκάφους, ο οποίος πλέον δεν θα έχει καρίνα. Αντί αυτού θα έχει ένα foil από κάτω, που το foil επιτρέπει στη σανίδα να ύπταται πάνω από το νερό, κάτι το οποίο βελτιώνει πολύ το VMG, βελτιώνει πολύ την ταχύτητα και τη γωνία σε γενικές γραμμές. Θεωρώ πως επειδή γίνεται αυτή η αλλαγή και είναι κάτι εντελώς καινούριο, θα υπάρξει αρκετός κόσμος που θα ενδιαφερθεί να το δοκιμάσει, οπότε πιστεύω πως από του χρόνου θα έχουμε πολλά καινούρια πρόσωπα στη θάλασσα να δοκιμάζουν το συγκεκριμένο σκάφος. Εγώ, από τη μεριά μου, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αλλαγή. Θαυματικό μεν. Ένα επτάμενο σκάφος, το οποίο σίγουρα στο λίγο άνεμο θα έχει 90% κατά με τεχνική και 10% μόνο φυσική κατάσταση. Θα αλλάξει πάρα πολύ το προφίλ του κάθε αθλητή. Όμως παράλληλα έχει αυξηθεί το κόστος και ανησυχώ λιγάκι αν θα υπάρξουν προϋποθέσεις για πολλά ταλαντούχα παιδιά να συνεχίσουν στην Ελλάδα με την ίδια θέρμη, και ελπίζω να δοθούν οι δυνατότητες και να υπάρξει επιτέλους ένα πρόγραμμα βάσης στο μέλλον από την πατρίδα μας, όπου τα ταλέντα δεν θα πρέπει να σταματούν επειδή δεν είχαν τα μέσα και την ελληνική στήριξη ή μια οικογενειακή έτσι, άνεση για να μπορέσουν να συνεχίσουν τον όνειρό τους. Αυτή είναι η μόνη μου ανησυχία. Όλα τα άλλα είναι ένα ανοιχτό περιβάλλον, ένα θεαματικό καινούριο άθλημα και πολύ ενδιαφέρον. Ήθελα να ρωτήσω και το Βίρονα, πόσο σημαντικό είναι να έχεις ένα χορηγό στο πλευρό σου ή να σε στηρίζει κάποιος σε όλη αυτή την προετοιμασία, γιατί φαντάζομαι από αυτά που ακούω είναι και πολύ απαιτητικό το αγώνισμα με τα σκάφη, με τα πάντα. Πόσο αισθάνεσαι που έχεις την Bwin στο πλευρό σου? Όπως είπατε, η ιστιοπλοεία είναι ένα άθλημα το οποίο είναι πολυδάπανο. Περιλαμβάνει μέσα σε μια χρονιά πολλά ταξίδια, είτε για προπονήσεις, για προπονητικά camp, είτε για αγώνες στο εξωτερικό, οι οποίοι αγώνες μπορεί να φτάσουν έως 6 με 8 αγώνες το χρόνο στο εξωτερικό, και μπορεί και τα camp να είναι ισόρυθμα, ίσως και ακόμα περισσότερο. Οπότε το να έχεις δίπλα σου έναν μεγάλο χορηγό όπως είναι η Bwin και να σε βοηθάει, να είναι στο πλευρό σου, να σε στηρίζει, να υλοποιήσεις αυτό το πρόγραμμα, είναι ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας αυτή τη στιγμή το να μας βοηθάει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί αλλιώς θα μπορούσα να υλοποιήσω το πρόγραμμα. Και από την Bwin θα ήθελα να πω ότι δεν έχει αισθανθεί πίεση ο Βίρονας αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι υπάρχει μια πολύ υγιή σχέση, τον αφήνουν να δουλέψει και να κάνει αυτό που πρέπει. Ευχαριστούμε γι' αυτό. Και να κλείσουμε έτσι με το στόχο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Φαντάζομαι θα θέλετε να ζήσουμε αντίστοιχες στιγμές, όπως στην Αθήνα και στην Ατλάντα. Ποιος είναι ο στόχος? Είναι ένα μετάλλιο τελικά που θέλει ο Βίρονας? Ποιος πρέπει να απαντήσει? Όχι, θέλεις, Βίρονα. Μπορεί να ξεκινήσει. Δεν ξέρω, εγώ αυτό που έχω καταλάβει από την προετοιμασία μου με τον Νίκο είναι ότι δεν είναι πάντα το αποτέλεσμα σαν αποτέλεσμα, και νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε με στόχο την Ολυμπιάδα του χρόνου. Θα πρέπει να εστιάσουμε στην διαδρομή, γιατί η διαδρομή
και αυτά που θα ζήσουμε και αυτά που θα καταφέρουμε αυτόν τον επόμενο χρόνο είναι αυτό που θα μας καθορίσει την τελική στιγμή του Τόκιο του χρόνου. Οπότε αυτό δεν θα μιλήσω για αποτέλεσμα, θα μιλήσω για τη διαδρομή και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Δεν έχει γίνει ξανά κάτι αντίστοιχο, ένα μετάλλιο αθλητή που βρίσκεται στα 35 και μετά για πρώτη φορά, Ολυμπιακό. Αλλά τα δύσκολα μας αρέσουν. Θέλουμε να γράψουμε ιστορία. Εγώ για αυτόν τον λόγο είμαι δίπλα στο Βίρονα, τον πιστεύω και σαν αθλητή και σαν άνθρωπο. Και δεν υπάρχει τίποτα που να σου δώσει την απόδειξη. Μόνο ενδείξεις έχουμε για αυτά που έρχονται. Μέλλει να κάνουμε πράξεις μόνο. Και πολλά έχουμε πει μέχρι στιγμής. Καλό είναι λοιπόν την ώρα που μιλάμε τώρα. Επειδή κάποιοι άλλοι τη στιγμή που μιλάμε προπονούνται και γίνονται πιο δυνατοί από εμάς, καλό είναι να σταματήσουν να μιλάμε και να δουλέψουμε. Αυτή είναι η άνω τελεία που βάζω εδώ και θα τα πούμε σύντομα.